Τα ανοιχτά μέτωπα των Κρητών κτηνοτρόφων με φόντο τη νέα ΚΑΠ βρέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης χθες το βράδυ σε ανοιχτή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Άγιος Θωμάς. Η Κρήτη αδικείται όπως και την προηγούμενη. Σε αυτή φοβάμαι ότι θα αδικηθεί ακόμα περισσότερο και περισσότερο θα πλήξει τους κτηνοτρόφους. Σε ποιο τομέα αδικείται? Η αλλαγή είναι η εξής, ότι η τεχνητή λύση που ήταν τα τελευταία χρόνια και κάλυβε σε εκτάσεις σε βοσκοτόπους του κτηνοτρόφους καταργείται. Τις κόκκινες γραμμές που θέτει η νέα ΚΑΠ αλλά και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στον ήδη επιβαρημένο κλάδο της κτηνοτροφίας αποτελούν σημείο αναφοράς για πιθανές κινητοποιήσεις στο μέλλον, με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης να δηλώνουν για μία ακόμη φορά φτωχοί συγγενείς. Γενικότερα έχουμε πολλές αλλαγές και λίγο μας βγάζουν από το μοντέλο που είχαμε μάθει στην προηγούμενη ΚΑΠ 15 μέχρι 20 με την παράταση που δόθηκε και το 20, μέχρι το 22. Τώρα μέχρι το 2027 που θα είναι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική έχει ένα μοντέλο πιο κοντά και πιο οικείο στο περιβάλλον. Στα βιολογικά προϊόντα προτρέπει και επενδύει για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων. Για μία ακόμη φορά οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης ζήτησαν στήριξη έτσι ώστε ο δικός τους κλάδος να γίνει περισσότερο ευέλικτος και να μπορεί να αντέξει στις άσχημες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης. Τα προβλήματα στην αγροθιά και στη κτηνοτροφία είναι πολλά, είναι σημαντικά και τα περισσότερα είναι άλυτα. Όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ, θα πέσει πετσόκομα στη γλώσσα τη δική μου, το λέω αυτό, το οποίο είναι λεφτά που θα στερηθούν οι αγορές του νομού Ηρακλείου.